φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Απόψε η εκπομπή μας θέλει να αγγίξει ένα θέμα που έχει να κάνει ίσως με ανεξήγητο, με μεταφυσική, ένα θέμα από αυτά που σίγουρα πολλοί και πολλές από εσάς αγαπάτε ιδιαίτερα γιατί κρύβει πολύ μυστήριο. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με καταγραφές ήχου μέσα στο χρόνο. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποια σπίτια που θέλουμε να θεωρούμε ότι είναι στοιχειωμένα ή υπάρχουν κάποιες ανεξήγητες καταστάσεις που τα συνδέουν με φαινόμενα όχι από αυτά που χαρακτηρίζουν την συνηθισμένη μας ζωή. Τι συμβαίνει μέσα σε αυτά τα σπίτια όταν καταγράφονται εικόνες και κυρίως όταν ακούγονται μυστηριώδεις ήχοι. Από πού προέρχονται οι ήχοι αυτοί, τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να σημαίνουν, είναι όντως κάποια μηνύματα από άλλη εποχή, είναι όντως κάποια μηνύματα από μια άλλη διάσταση, συμβαίνει κάτι άλλο, είναι εκεί που ακούμε ομιλίες ή εκεί που ακούμε πολλές φορές ακόμη και συζητήσεις ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους, καταγραφές ήχων από άλλες χρονικές στιγμές, από ανθρώπους που ζήσαν εκεί, έφυγαν, δεν υπάρχουν πια, αλλά η φωνή τους έρχεται και ξαναέρχεται για κάποιους ανεξήγητους λόγους. Αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε απόψε, χάρη στον εξαιρετικό προσκεκριμένο φίλο της εκπομπής μας, που δεν είναι άλλος, από τον κύριο Πέτρο Καλιοτζή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πέτρος Καλιοτζής, ραδιοηλεκτρολόγος και ερευνητής φαινομένων, εντάξει, όπως το απόψινό. Δεν μου αρέσει πολύ ο τίτλος, εντάξει, ερευνητής. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εντάξει, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ναι, ότι ο ομιλόν που θα μας, ναι, αναλύσει και που έχει προσκομίσει βεβαίως και πάρα πολύ σημαντικό υλικό μαζί του, για ποιον λόγο έχει αφιερώσει τόσες πολλές ώρες και πού το βρήκε το κουράγιο να ασχοληθεί με κάτι πολύ, τέτοιο, εντάξει, σαν το απόψινό. Τίτλο, εντάξει, τίτλος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα γνωρίζει από φυσική, σίγουρα γνωρίζει από επιστήμη, γνωρίζει κυρίως από συσκευές που μπορούν να καταγράψουν κάτι τέτοιο. Ναι, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά σιγά-σιγά. Όλα αυτά σιγά-σιγά και θα μας βάλετε σιγά-σιγά στο πνεύμα του τι ακριβώς συμβαίνει απόψε. Ναι. Ξεκινώντας όμως από τα πολύ απλά για να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Βεβαίως, ναι. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω την άλλη μου ιδιότητα που είμαι εκπαιδευτικός. Έτσι, μπράβο. Μήπως μπορέσω και τα κάνω πιο λιανά που λένε. Διότι χρόνια διδασκαλίας σε δημόσιο ΙΕΚ πάνω σε αυτή την ειδικότητα, κύριε Καλιοτζή. Στη ραδιοηλεκτρολογία. Μπράβο, στη ραδιοηλεκτρολογία σας ακριβώς όπλησε με όλο το απαραίτητο κουράγιο, αλλά και την τεχνική του να εξηγείτε στους μη ειδικούς ειδικά θέματα. Ναι. Έχετε τον λόγο λοιπόν, ακούμε την εισαγωγή σας επί των μυστηριωδών ήχων και τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Μυστηριώδης ήχη. Μάλιστα, είπατε στον πρόλογό σας, μιλήσατε για ήχους μέσα στον χρόνο. Mm-hmm. Θα πρόσθετα μέσα στον χώρο και όλο μαζί μέσα στον χωρόχρονο. Ακόμη πιο σωστό. Γιατί δεν είναι θέμα σωστό ή τόσο όχι, γιατί στην ουσία δεν ξέρουμε αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Απλά είναι, πιστεύω, ίδιον της φύσης του ανθρώπου και ανάλογο, αν θέλετε, και της ψυχολογικής του μόρφωσης ή κατάστασης να είναι επιρρεπής στο να ακούει ή να μην ακούει τέτοια πράγματα, παράξενους ήχους. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές στους συνοδοιπόρους ερευνητές φίλους, ότι όταν θέλεις να δεις κάτι, θα το δεις, ο κόσμος θα χαλάσει. Όταν δεν θέλεις να το δεις, δεν πρόκειται να το δεις. Καλό και αυτό. Παίζει δηλαδή πολλές φορές μεγάλο και σημαντικό ρόλο η ψυχολογία μας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι είναι αντιληπτό στον καθένα, διότι είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας μας, όχι με την έννοια ότι θα ακούσει κάποιον ήχο, αλλά τουλάχιστον συναισθηματικά και τα λοιπά, ανάλογα με την ψυχολογική του κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς τι θέλω να πω, νιώθοντας ανάλογα μέσα στην ημέρα κτλ. Λέμε σήμερα είμαι βαρύς, σήμερα νιώθω ωραία κτλ. Έχουν όλα να κάνουν, πιστεύω, με την ψυχολογία του ανθρώπου.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κυρία Καλλιωτζή, εννοείται ότι όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπει σε ένα σπίτι, το οποίο είναι κατοίκητο για πάρα πολλά χρόνια, το έχουν ζώσει αγκάθια και, δεν ξέρω, σκιές και μυρίζει μούχλα, σίγουρα καθυποβάλλεται από το σίγουρα περιβάλλον. Σίγουρα καθυποβάλλεται. Αλλά είναι προετοιμασμένος κιόλας, έτσι, βεβαίως, να δεχθεί. Βεβαίως, ναι, γιατί κάποιος που θέλει, ίσως και το κρίτς που θα ακούσει έναν ανεπαίσθητο ήχο, μπράβο, να νομίσει ότι κάτι από το υπερπέραν προσπαθεί να έρθει σε επαφή μαζί του. Όμως αποκλείεται να είναι κάτι που είναι από κάπου αλλού. Εδώ δυστυχώς... Πέραν δηλαδή της αυτυποβολής. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το αποδείξω και ούτε είμαι από εκείνους τους θειασσότες αυτού του είδους, διότι αν θέλετε θέλω να πατώ μάλλον πιο στέρεα πάνω στη γη παρά να... Είμαι κάπως εθεροβάμων σε αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια, δεν αποκλείεται. Αποχρώσεις ενδείξεις υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι ότι στις 100 περιπτώσεις, οι περισσότερες, ξεπερνώντας το 95-98%, είναι εξηγήσιμες. Μάλιστα, ίσως οι φίλοι να έχουν, οι φίλοι τηλεθεατές, θέλω να πω, μπορεί ήδη να έχουν αντιληφθεί τους διάφορους ήχους που κυκλοφορούν μέσω του YouTube στο ίντερνετ και μιλάνε για μυστήριο ήχο στην τάδε περιοχή, στην Κολομβία, από εδώ και από εκεί. Ναι. Εκεί. Και πάλι δίνονται διάφορες εξηγήσεις, βέβαια. Ναι, εκεί. Κοιτάξτε, εκεί πέρα μπορείτε ας πούμε, να καταλάβετε, μάλιστα κυκλοφορεί ένα φιλμάκι το οποίο είναι εντελώς κουτάφτιαγμένο. Γιατί, διότι δείχνει, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι μια περιοχή στην Ουκρανία, δεν ξέρω, κάπου προς τα μέρη τα βορειότερα. Ναι. Είναι κάποιος ο οποίος τραβάει από ένα ανοιχτό παράθυρο, την πόλη του ας πούμε, ακούγεται ένας ήχος ο οποίος μοιάζει με τις άλπιγγες της Αποκάλυψης και από κάτω περνάει μια κυρία με το καροτσάκι. Δηλαδή, και η οποία δεν δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τον ήχο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη μαρτυρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ψευδές γεγονός, απλούστατα για να κάνει κάποιο εφέ και να κυκλοφορήσει. Επειδή κάτι όμως, ο φίλος μας στο θέλουμε στο να σταχυολογήσουμε λιγάκι τις περιπτώσεις που είναι πιο σοβαρές. Ναι. Και αν από τις 100 η μία ή οι δύο πράγματι είναι μυστηριώδεις, με αυτήν θέλουμε να ασχοληθούμε απόψε. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, το ξαναλέω. Ή υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορείς, όταν έχεις μια μαρτυρία από ένα πρόσωπο σοβαρό ή που το ξέρεις, δεν μπορείς ας πούμε να τον αμφισβητήσεις αμέσως. Καταλάβετε. Καλό βέβαια θα ήταν να γίνεσαι ο ίδιος μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος για να μπορέσεις να έχεις μια αντίληψη του τι πράγματι συμβαίνει. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αν πάρουμε λίγο τα πράγματα πιο επιστημονικότερα, να το πω έτσι, και εκλαϊκευμένα, για να ξεκινήσουμε να συζητάμε το θέμα μας. Πιστεύω το εξής, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται τους ήχους, τους οποίους θα τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, για μένα. Χωρίς βέβαια να είναι απόλυτα σωστό αυτό, η γνώμη μου είναι. Είναι η ήχη εξαισθήματος, εξαισθήσεως, και η ήχη φαντασίας. Δηλαδή, οι ήχοι οι οποίοι πράγματι παράγονται στο χώρο από διάφορες πηγές, φτάνουν στα αυτή μας, διεγείρουν το ακουστικό νεύρο και τους αντιλαμβανόμαστε σαν ήχους, και εκείνοι οι οποίοι δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι μας. Είναι αυτό δηλαδή που είπα περί της ψυχολογικής κατάστασης του καθενός. Και έχουμε άπειρο το πλήθος μαρτυρίες μέσα στο διενεκές της ιστορίας για ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν με τους θεούς, μιλήσανε με τον Θεό. Βέβαια. Έχουμε την περίπτωση της Ζαντάρκ. Έχουμε την περίπτωση, πάρα πολλές αναρρύθμιτες περιπτώσεις της συγχρόνου εμφανίσεως οράματος, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε συμμαρτυρία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος ένας μάρτυρας που να βεβαιώσει το γεγονός. Ακριβώς. Και συνήθως η απολύτως μυστηριακή, ας το πούμε, ήχη ή ομιλίες, ποτέ δεν είναι ακουστή από το περιβάλλον, απέναντίας κάποιος που μπορεί να παρευρίσκεται στην περιοχή του ακούοντος, εντός εισαγωγικά, να του πει, με ποιον μιλάς με κάποιον, ναι. Το έχετε
δει κάποια φορά που παραμιλάει. Κάποιος λέει, ναι, και αναλόγως μπορεί να πει αυτός, ξέρεις κάτι, μιλάω με τον Θεό, ναι, ναι, μιλάω με την Παναγία, μιλάω με τον Δία, ξέρω εγώ, mm-hmm, μιλάω με οποιοδήποτε. Mm-hmm. Οπότε έχω την εντύπωση ότι αυτού του είδους οι ήχοι, ομιλίες, μηνύματα τα οποία δημιουργούνται μέσα στο μυαλό μας είναι από... προέρχονται ή δημιουργούνται σε ανθρώπους με πολύ πολύ ιδιόμορφο χαρακτήρα. Mm. Είτε θρησκόληπτους, είτε πολύ εφάνταστους. Εφάνταστους, είτε δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχουν άτομα που σου λέει ότι εγώ επικοινωνώ με τον, με κατοίκους του Συρίου. Mm-hmm. Εξωγήινους. Είναι μια άλλη περίπτωση αυτή που υπάρχουν τέτοιες, ναι, μαρτυρίες. Ναι. Ποιος είναι δυνατόν, ή υπάρχει κανένας που μπορεί όντως να αποδείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο? Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο όμως το οποίο βλέπω είναι ότι στο λάπτοπ εδώ που έχετε ήδη ανοιχτό, υπάρχει μία φωτογραφία που μας δείχνει το ανθρώπινο αυτή. Ναι. Αυτή τη φωτογραφία βεβαίως μπορούμε να τη δούμε και εμείς τώρα και θα ήθελα να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε μία σύντομη αναφορά σε αυτήν. Γιατί τη φέρατε τη φωτογραφία, ναι, γιατί αυτή την έφερα αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ίσως εξηγεί την άλλη κατηγορία ήχων, κατ' εμέ, που είναι ήχοι εκείνοι οι οποίοι παράγονται από κάποια ηχοπαραγωγό πηγή. Mm-hmm. Οπότε διεγείρουν το ακουστήριο αίσθημα, mm-hmm, και ακούμε πραγματικά ήχους. Mm. Που στην προκειμένη περίπτωση οι ήχοι αυτοί μπορεί να ακουστούν από μία ομίγυρη, μπορεί να ακουστούν και από άλλους κτλ. Κτλ. Όπως επίσης σας έχω ένα άλλο δείγμα τέτοιου παράξενου ήχου. Μάλιστα. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εκείνο το οποίο θα, επιτρέψτε μου τη λέξη, ασχοληθούμε, mm, είναι όχι πώς είναι δομημένο το αυτή, ποια είναι η διαδικασία του μηχανισμού της ακρόασης ενός ήχου, αλλά το πτερύγιο του αυτιού, γιατί, το εξωτερικό σημείο, γιατί του... Γιατί ειδικά το πτερύγιο? Το πτερύγιο θα παρατηρήσετε ότι δεν είναι ίδιο σε όλους τους ανθρώπους ή μάλιστα καλύτερα δεν είναι ίδιο σε όλα τα είδη ζωής. Mm-hmm. Αναλόγως του περιβάλλοντος που ζει ο κάθε έμβιος οργανισμός, ναι, δημιουργείται και ένα διαφορετικό είδος πτερυγίου. Α, ναι. Το πτερυγείο είναι μία εκπληκτική σχεδίαση, μία πάνσοφη σχεδίαση, mm-hmm, που συμπληρώνει όλη, mm-hmm, η οποία ανήκει στην κατηγορία των εξασθενητών παύλα ενισχυτών. Α, έτσι. Βεβαίως, αυτές οι πτυχώσεις, κυραυδώσεις και τα κρεατώματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι χόνδρινα στην ουσία, mm-hmm, δημιουργούνται προκειμένου άλλους ήχους να τους ενισχύσουν και άλλους ήχους πιο δυνατούς να τους καταστήλουν ή να μην τους αφήσουν καν να περάσουν μέσα στον ακουστικό πόρο και δημιουργήσουν ζημιά στην ικανότητα ακουστότητας του ανθρώπου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βλέπετε ότι έχει μετρηθεί ότι η δυνατότητα ακούσματος, ακουστικότητας του ανθρωπίνου αυτιού, έχει μία, εκτείνεται σε μία περιοχή, καλύπτει μία περιοχή ακουστικών συχνοτήτων, mm-hmm, από τους 20 κύκλους, mm, μέχρι τους 20.000 κύκλους, τα hertz που λέμε, uh-huh, uh-huh, που είναι η μονάδα μέτρηση συχνότητος. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την γκάμα βρίσκονται όλες οι ακουστές συχνότητες που μας περιβάλλουν. Και παράγονται είτε από την ομιλία, είτε από θορύβους, είτε από μουσικά, ωραία, όργανα κτλ. Μέσα και τώρα τι γίνεται. Mm. Κάτω από τους 20 και, hertz και πάνω από τους 20 kHz έχουμε τους υπόηχους και τους υπέρηχους. Οι οποίοι βιολογικά ή ιατρικά είναι ενοχλητικοί. Ah. Μπορούν να προκαλέσουν δηλαδή ζημιά. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν αυτή η θεία σχεδίαση, η οποία αποτελεί ένα ρυθμιστή, mm, αυτόματο ρυθμιστή, ώστε το φάσμα να βρίσκεται στη συγκεκριμένη του θέση και να αποκρίνεται, να καταλαβαίνει το ανθρώπινο αυτή το συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων. Τέλειο πραγματικά. Πρέπει και... να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σύντομα.
Με τα χρώματα του λόγου, δεύτερο μέρος της εκπομπής και λίγο πριν το διάλειμμα μας, ο ραδιοηλεκτρολόγος μας, κύριος Πέτρος Καλιοτζής, μας εξηγούσε με πιο καταπληκτικό πραγματικά τρόπο είναι κατασκευασμένο το ανθρώπινο αυτή, με απότερο στόχο βεβαίως, κύριε Καλιοτζή, να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με τους μυστηριώδεις ήχους που καταγράφονται μέσα στον χωρόχρονο, όπως πολύ καλά μας είπατε. Αλλά θα θέλαμε λίγες ακόμη διευκρινήσεις για τον τρόπο που δέχεται το αυτί μας κάποιους ήχους, όπως είπατε πριν, και πώς δεν δέχεται κάποιους άλλους για το καλό το δικό μας πάντα, ναι, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ακριβώς γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε να εξηγήσουμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Οι ήχοι λοιπόν αυτοί, είτε ενισχυμένοι είτε εξασθενημένοι, οι ωφέλιμοι ήχοι δηλαδή αυτοί που πρέπει να ακούσουμε, φθάνουν στο περίφημο τύμπανο που λέμε, ναι, το θέτουν σε μία παλμική κίνηση, από εκεί πέρα και μετά τα οστάρια, ο άκμονας, αναβολέας κτλ, το ακουστικό νεύρο και το καθεξής μεταφέρει τα ερεθίσματα πλέον υπομορφή ηλεκτρικών σημάτων πάνω στον εγκέφαλο και από εκεί εμείς ακούμε. Mm. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές αυτό που λέμε βουίζουν τα αυτιά μου, ναι, ναι, ή ακούμε ξαφνικά έναν συριστικό ήχο. Mm. Τι συμβαίνει εκεί, ναι, σε ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Τι συμβαίνει. Τα αυτιά μου. Εάν δεν υπάρχει παθολογική αιτία, που είναι πάρα πολύ λόγοι, κάποιο αυγενικό, υπάρχει, κάποιο πρόβλημα κάτι, λαβυρίνθου κτλ. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει παθολογικό αίτιο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι εντελώς φυσικό. Δηλαδή τι έγινε. Κάποιος μικρός ηχούλης ξεγλίστρεσε από αυτή τη διαδικασία της εξασθένησης ή της ενίσχυσης, πέρασε στο τύμπανο και το έθεσε σε κίνηση. Αυτός λοιπόν αρχίζει και κραδένεται και ακόμα αυτό το πι, αυτό το χαρακτηριστικό βουίσμα. Μάλιστα. Και τι κάνανε οι παλιοί, χτυπούσανε τα αυτιά τους, που στην ουσία τι κάναμε. Κάναμε ένα διακρότημα, χτυπάγαμε δηλαδή έναν καινούριο ήχο, ο οποίος χτυπώντας πάνω στην μεμβράνη, την αποσυντονίζαμε και αποκαθιστούσαμε την ακουστότητα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν, ναι. Πρέπει λοιπόν να το πλάβει κανείς υπόψη του σοβαρά, ώστε να κρίνει το τι ακούει. Ναι. Ας πάμε όμως τώρα, επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ας πάμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Όταν έχουμε την περίπτωση λοιπόν κάποιων ήχων που κάποιοι άνθρωποι ακούν και ίσως αυτοί οι κάποιοι άνθρωποι να είμαστε και εμείς ανάμεσά τους βεβαίως, κάποια στιγμή, ναι, και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που ακούμε. Έχετε φέρει ένα υλικό πάρα πολύ χρήσιμο απόψε, το οποίο θα θέλαμε να το ακούσουμε με τη σειρά. Ναι. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη περίπτωση όπου εσείς καταγράψατε έναν μυστηριώδη ήχο μέσα σε κάποιον χώρο. Ναι. Πείτε μας λεπτομέρειες τι ακριβώς έγινε εκεί και γιατί το κάνατε αυτό. Ναι, βεβαίως. Βέβαια, για να γίνει η σύνδεση της συμπεριφοράς, της λειτουργίας του αυτιού και των παράξενων ήχων, ακριβώς θέλω εν κατακλείδη να πω ότι μπορεί και αυτοί οι ήχοι να είναι ήχοι οι οποίοι να έχουν δημιουργηθεί εκ του περιβάλλοντος και με μία παραφυσική λειτουργία του ανθρωπίνου αυτιού, όπως περίπου την περιγράψαμε. Δηλαδή, να μην είναι κάποιος ήχος πραγματικός εντογενάς, αλλά να είναι κάποιος ήχος παραγόμενος από κάποιο συντονισμό, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι. Λοιπόν, οι ήχοι οι οποίοι έχω φέρει είναι δύο ειδών της ιδίας περίπου κατηγορίας και ενδιαφέροντος. Ο ένας είναι τραβηγμένος από μία παρέα μέσα σε κάποιο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι δύο ήχοι είναι τραβηγμένοι μέσα από χώρους. Ο ένας χώρος είναι στη φύση, αλλά είναι χώρος, και ο άλλος χώρος είναι ένα σπίτι. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε από το σπίτι και μετά να πάμε έξω. Ναι. Το σπίτι, στήσατε κάποια μηχανήματα, πώς έγινε και το καταγράψατε, τι τυχαία καταγράφηκε. Κοιτάξτε αυτό. Κάτι, υπήρχε φημολογείτο ότι στο συγκεκριμένο σπίτι ακουγόσατε κατά περιόδους διάφορες παράξενες φωνές, παράξενοι ήχοι, ο κόσμος έβλεπε... Και εικόνες. Όχι για εικόνες. Κοιτάξτε, η Αττική και γενικώς η Ελλάδα έχει τόσες πολλές φήμες, διέπεται από τόσες πολλές φήμες, φημολογίες, στοιχειωμένα σπίτια κτλ. Ναι, στα οποία τώρα, να σου πω την αλήθεια,
Δεν έχω μια ιδιαιτερότητα στην έρευνα, γιατί και αυτό πήγα μαζί με κάποια ομάδα η οποία διατηνόταν ότι κατέγραφε τέτοιους ήχους. Όταν λέμε κατέγραφε, κατέγραφε με ειδικά μηχανήματα? Όχι, 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 όχι. Τα μηχανήματα δεν είναι απολύτως ειδικά. Απλούστατα μπορεί να είναι, να το πω με απλά λόγια, κάποιο μαγνητόφωνο λίγο πιο ευαίσθητο ή λίγο πιο σοβαρό σε ποιότητα από ένα απλό κασετόφωνο που είχαμε κάποτε την παλιά εποχή. Πήγατε λοιπόν στο πρώτο που ήταν, ας πούμε, ένα σπίτι. Μάλιστα. Που φημολογείται ότι ακουγόντουσαν περίεργοι ήχοι. Γιατί είχε γίνει κάτι σε αυτό το σπίτι? Την ιστορία αυτή τη στιγμή δεν τη θυμάμαι πολύ καλά, αλλά είναι οι κλασικές ιστορίες ότι κάποιος ή κάποια αγαπάει κάποιον που δεν τον αφήνουν να την παντρευτεί και αυτοκτονεί κτλ. Άρα υπάρχει θάνατος στο σπίτι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Συνήθως, τα περισσότερα από αυτά, υπάρχει ένα γεγονός τραγικό, το οποίο μέσα στο διήνεκες του χρόνου γίνεται θρύλος, γίνεται μύθος ή δεν ξέρω εγώ τι, πιθανώς συνοδεύεται και από διάφορα παραφυσικά φαινόμενα, παραφυσικές εξάρσεις. Πήγατε λοιπόν εκεί και αυτόν ακριβώς τον ήχο είχατε την περιέργεια να τον εντοπίσετε, να τον καταγράψετε και νομίζω είναι το καταλληλότερο σημείο που μπορούμε να ακούσουμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς είναι ο ήχος αυτός και μάλιστα θα τον ακούμε σε επανάληψη, γιατί είναι πολύ σύντομος, έτσι κύριε Καλιοτζή? Ναι, είναι ένα πράγμα σαν ένας τριγμός, ένα βογγητό. Ένα τριγμός βογγητό. Μάλιστα. Λοιπόν, να το ακούσουμε αυτό σε μερικές λούπες. Μπράβο. Για σε επανάληψη, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε να έχουμε μία πρώτη εμπειρία του ήχου αυτού. Εμείς θα κάνουμε απόλυτη ησυχία για να μπορέσουμε να ακούσουμε τι συμβαίνει. Πραγματικά ανατριχιαστικό. Ναι, είναι όντως. Και βλέπετε, ο ήχος αυτός είναι ένας ήχος τον οποίον τον ακούνε όλοι. Ναι. Είναι αυτό που δεν είπα. Δεν είναι ένας μόνο. Δεν είναι ένας μόνο. Δεν είναι ο ήχος της φαντασίας που δημιουργείται μέσα στο εγκέφαλο. Όμως ακούγεται ο ήχος αυτός, βέβαια, σε επανάληψη. Είναι πάρα πολύ σύντομος, αλλά μπορούμε να τον ακούσουμε και ακόμη καλύτερα. Δηλαδή, υπάρχει όχι, και δεύτερη καταγραφή δεν του. Έχω, δεν έχω καταγραφεί. Πιο καθαρός δεν γίνεται από ό,τι ακούγεται. Ο συγκεκριμένος, όχι. Όχι. Γιατί, να σας πω και την αλήθεια, δεν εμφάνισε και μεγάλη διάρκεια. Έτσι, δεν εμφάνισε και μεγάλη διάρκεια. Είναι συντομότατος, ναι. Νομίζω τότε ότι άλλη μία φορά μπορούμε να ξαναπάρουμε μία γεύση, μάλλον ακουστική έτσι, εμπειρία ξανά, και μετά να πάμε στον ήχο της άλλης περίπτωσης του χώρου. Πάμε λοιπόν, ξαναακούμε τον μυστηριώδη ήχο που καταγράφηκε σε ένα εντός εισαγωγικών στοιχειωμένο σπίτι. Ένας που δεν ξέρει πολλά, σίγουρα μπορεί να πιστέψει ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, δεν δόθηκε καμία συγκεκριμένη εξήγηση. Μάλιστα, μπορώ να σας πω προσωπικά, εγώ το θεώρησα ότι ήταν απλώς μια συμπεριφορά καθαρά των παλιών αντικειμένων, κάποιο ρεύμα, αέρος, κάποιο... Πέστε μου κάτι, όταν καταγράφηκε, ήταν κλειστά παράθυρα, πόρτες κλπ? Συνήθως αυτά τα είδους τα πειράματα γίνονται σε πλήρη ή δυνατόν άπνοια. Άπνοια, μπράβο, γιατί αλλιώς εύκολα θα έλεγε κανείς, είναι ο αέρας, είναι το ένα. Απώλεια θορύβου. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει πάρα πολλά τέτοια γεγονότα και από φίλους οι οποίοι είχαν σχετικές μαρτυρίες κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι μερικά από αυτά είναι και ελαφρώς ανατριχιαστικά. Διότι μα όταν, και αυτό είναι αρκετά ανατριχιαστικό, νομίζω. Όταν το παντρεύεις κιόλας και με μια ιστορία, ανάλογη ιστορία, εντάξει, είναι λίγο φευγάτο. Δεν θέλεις και πολύ για να εγκληματιστείς αμέσως σε μια άλλη ατμοσφαιρική κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε και τον ήχο του εξωτερικού χώρου. Ναι, εξωτερικού χώρου δεν είναι εξωτερικό, και αυτός εσωτερικός είναι, αλλά είναι τραβηγμένος από κάποια περιοχή
στη φύση, να το πω έτσι, στην εξοχή. Αλλά όχι μέσα σε δάσος, όχι ανοιχτά. Όχι ανοιχτά. Όχι. Μάλιστα. Υπάρχει καταγραφή λοιπόν αυτού του ήχου με ομιλίες των ανθρώπων που το κατέγραψαν. Είναι ακριβώς. Και που αντιδρούν και αυθόρμητα κιόλα στη στιγμή που γίνεται. Αντιδρούν αυθόρμητα γιατί έχουν πανικοβληθεί. Δεν το περιμέναν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, δεν το περιμένεις. Ας πούμε, εντάξει, συνήθως αυτά τα μέρη, όπως είπα, εντός εισαγωγικών είναι ψαγμένοι, ή αυτοί που ψάχνονται, ας πούμε, παίρνουν κάποια κάμερα, κάτι εκεί πέρα. Και λες, απλό υλικό, κάτι, ναι, δεν πάνε να πει ότι κουβαλάνε την άσα μαζί τους. Λοιπόν, και στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια απλή κάμερα. Μάλιστα. Μια απλή κάμερα. Μάλιστα. Βιντεοκάμερα εννοώ. Λοιπόν, και στα καλά καθούμενα άρχισε να ακούγεται αυτός ο ήχος. Μάλιστα, θα ακούσετε ότι έχουν πανικοβληθεί ιδιαίτερα τα κορίτσια της παρέας. Ένας φίλος το διακομωδεί ότι αυτός που παράγει τον ήχο έχει κρυφτεί γιατί δεν του αρέσει η κόσμος η ροή. Και ο ήχος αυτός σιγά σιγά εξασθενεί και εξαφανίζεται, σταματάει. Μάλιστα. Αυτόν τον έχουμε. Καλό θα ήταν και αυτό να τον ακούσουμε 2-3 φορές για βέβαια. Να ακούσουμε τον πανικό περισσότερο των ανθρώπων. Ναι, και να εμπεδώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, βέβαια. Ναι, έτσι. Και στη συνέχεια ο ίδιος ήχος είναι σε δείγμα όπου εκεί έχουμε καθαρίσει τους θορύβους του περιβάλλοντος. Ωραία. Και έχουμε κρατήσει μόνο τον ήχο, τον παράξενο, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο δείγμα από ήχο καταγεγραμμένο σε χώρο έξω στη φύση. Το ακούμε τώρα, σε επανάληψη και αυτό. Δεν θα ακούω. Και ακούγεται και πιο δυνατά. Παράξενο πραγματικά. Ναι, λίγο ακόμα θα το ακούσουμε. Να το ακούσουμε ξανά. Ξανά. Ναι, λίγο ακόμα. Ο Τσίλης δεν του αρέσει η κοφλαγωγία. Είναι επανέλθυνο. Δεν θα ακούω. Και ακούγεται και πιο δυνατά. Μα πέρα δεν είναι. Πάμε να το ακούσουμε τώρα και καθαρισμένο από τους γύρω θορύβους. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι ο ήχος καθαρός μόνος του. Είναι μικρότερες διάρκειες βέβαια, γιατί είναι ο ήχος σκέτος. Νομίζω ότι ακούσαμε ναι. αρκετά και ναι. εγκληματιστήκαμε και εμείς σε αυτό που λέμε μυστηριώδης καταγραφή ήχου στον χορόχρονο. Εκείνο που μπορούμε να δέσουμε σε αυτό το σημείο είναι δύο μαρτυρίες από άτομα που βέβαια έτυχε να έχουν εμπειρία από κάτι αντίστοιχο με αυτό που συζητάμε απόψε, κύριε Καλιοτζή. Όμως ναι. δεν είχαν ούτε τον εξοπλισμό να καταγράψουν κάτι τέτοιο, ούτε εγνώριζαν πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια καταγραφή. Ναι. Όμως νομίζω ότι το γεγονός ότι περιγράφουν και εκείνοι κάτι το ανεξήγητο, που πολλοί διατείνονται στην περιοχή τους ότι το είχαν ξαναακούσει και εκείνοι, αξίζει τον κόπο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία. Προ πενταετίας κληρονόμησα από το συγχωρεμένο τον παππού μου μια μονοκατοικία στα βόρεια προάστια. Λόγω οικονομικής κρίσης αποφάσισα να την ανακαινήσω και να πάω να μείνω εκεί. Το έκανα. Από τα πρώτα κιόλας βράδια ήξερα, ένιωθα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Έμενα ξάγρυπνος, άκουγα κάποιους περίεργους θορύβους,
κάποια βουητά, σαν μουρμουριτό, σαν ακαθόριστες φωνές. Συγκεκριμένα ακαθόριστη φωνή. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι, σαν όχι, σαν κάτι τέτοιο. Το γεγονός είναι ότι έμενα πάρα πολλά βράδια ξάρυπνος, τρομαγμένος. Αποφάσισα να το ερευνήσω το θέμα, γιατί δεν μπορούσα να μένω σε αυτό το σπίτι. Έψαξα, βρήκα κάποιους παλιούς γειτονές εκεί γύρω και ρώτησα αν είχε συμβεί κάτι τα περασμένα χρόνια. Ένας, ο μεγαλύτερος γείτονας, ο πιο παλιός γείτονας, που ήταν δύο σπίτια πιο εκεί, μου είπε ότι την περίοδο της κατοχής ήταν το σπίτι αυτό του παππού μου, του συγχωρημένου, ήταν κρυσφύγετο αντιστασιακών. Κάποια στιγμή μπήκε μπλόκο των Γερμανών μέσα και σκότωσαν δύο αντιστασιακούς που έτυχαιναν μέσα. Μου εξομολογήθηκε ότι πριν τους σκοτώσουν, τους έκαναν πολλά βασανιστήρια, άκουγε φωνές. Πριν τη ρηπή την τελευταία που τους πήρε και τη ζωή, άκουσε ένα μακρόσυρτο, και μου το είπε και ανατρίχιαζε εκείνη τη στιγμή, ένα μακρόσυρτο όχι. Και συνδύασα το όχι που άκουγα εγώ όλες αυτές τις νύχτες που έμεινα ξάρυπνος. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μαρτυρία ενός ανθρώπου που ίσως πίστηκε ότι η ιστορία με τον ήχο που μας περιέγραψε ήταν έτσι όπως την περιέγραφαν και οι γείτονες και οι άνθρωποι που περνούσαν από την περιοχή και που ίσως και ο ίδιος είχε πείσει τον εαυτό του ότι έτσι συνέβαινε. Πάμε να ακούσουμε και μία δεύτερη περίπτωση. Πριν 7-8 χρόνια περίπου, ήμασταν μια παρέα 6-7 παιδιά και αποφασίσαμε να πάμε στην βίλα του Ιόλα στο Κοντόπευκο. Αυτή ήταν η βίλα ενός διάσημου συλλέκτη έργων τέχνης, ο οποίος είχαμε ακούσει ότι έκανε διάφορες συναισθιάσεις μέσα στο σπίτι του εκεί πέρα και κάνανε διάφορα που δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γενικά. Όταν πήγαμε εκεί πέρα, το σπίτι φυσικά ήταν εγκαταλελειμμένο. Είχαν ήδη προηγηθεί άλλα άτομα που είχαν μπει μέσα και το είχαν λατήσει. Και ως πιτσιρίκια τότε λέγαμε ας πάμε να δούμε πως υπάρχουν τίποτα φαντάσματα. Μπαίνοντας μέσα, πηγαίνοντας από το φράχτη, πλησιάσαμε το υπόγειο, το παράθυρο του υπόγειου κάτω και είδαμε ότι ακούσαμε, μάλλον όταν κάναμε ησυχία απόλυτη, ότι ακούγονταν ένας ήχος σαν αποκουνιστή καρέκλα. Αυτός ο ήχος, όταν μιλάγαμε ψιθυριστά, σταματούσε να ακούγεται και όταν σταματάγαμε τελείως, τότε ακουγόταν. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι, είδαμε ότι τα πάντα ήταν διαλυμένα. Είχαν βάψει παντού με σπρέι και τα σχετικά. Κατεβήκαμε στο υπόγειο και τελικά είδαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα, κανένα αντικείμενο, ούτε καρέκλα ούτε τίποτα. Ήταν απλά ένα άδειο υπόγειο κάτω. Και μέχρι τώρα παραμένει μυστήριο το τι ήταν αυτός ο ήχος που ακούσαμε τότε. Αυτή ήταν λοιπόν και η δεύτερη μαρτυρία. Ναι. Βλέπετε ότι αυτό που μας είπατε στην αρχή, κύριε Καλιοτζή, ότι άμα θέλεις να ακούσεις κάτι, το ακούς και μάλιστα αν υπάρχουν γεγονότα που σε βοηθούν. Έχεις πολύ πιο έντονη την πεποίθηση ότι έτσι είναι τα πράγματα, έχει κάποια βάση. Ναι, ας συνδέσουμε όμως τώρα αυτά τα πράγματα να δούμε. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τι πιθανώς μπορεί να γίνει. Πιθανώς έτσι είναι, μπορεί να γίνεται, λοιπόν, για να μην τους χαρακτηρίσουμε κιόλας ότι είναι όλοι αλαφροίσκοι. Όχι, ίσα που θα τους γνωρίζω τους ανθρώπους και ξανατονίζω και λέω ότι υπάρχουν άπειρο το πλήθος. Τώρα θα μου πεις, είπα προηγουμένως, στις 100 ή 95-98 είναι εξηγήσιμες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το 2% που περσεύει είναι αρκετά μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το μεγάλο πλήθος μαρτυριών, συνήθως εμείς που θεωρούμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι, να το πω έτσι, δεν παρασυρώμεθα από... Είμαστε πιο κουμπωμένοι, ας πούμε, ναι, αυτό που γίνεται. Ναι, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Ναι. Είναι μεν δύσκολο να πιστούμε, αλλά είναι αυτό που λέει ο λαός, κρατάμε την πισινή. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί αυτό το πράγμα να έχει γίνει, να γίνεται. Είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Mm-hmm. Βέβαια, θεωρώ ότι και στην περίπτωση των μη εξηγήσιμων ήχων έχουμε να κάνουμε με δύο περιπτώσεις κατ' εμέ πάλι. Η μία είναι η εξής. Είναι καθαρά παραγωγή ήχων που οφείλονται σε μηχανικά αίτια. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πώς νοούνται δηλαδή αυτά νοούνται. Τα μηχανικά αίτια. Ναι. Παραδείγματος χάρη, βρίσκεσαι σε ένα χώρο και μόνος σου να είσαι
η θερμοκρασία που εκπέμπεις εσύ είναι ικανή να αρχίσει να διαμορφώνει τον χώρο θερμικά. Ναι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν, ειδικά σε πολύ παλιά αντικείμενα, να αρχίσουν κάποια είδη θερμοδιαστολών, θερμοδιαστολό και συστολών, με αποτέλεσμα να παράγονται κάτι μυστήριοι ήχοι. Είναι αυτό το τριγμή, που λέμε, ναι, ότι τα παλιά σπίτια μιλάνε. Αχα. Έτσι. Ναι. Είναι αυτή η τριγμή από τα παλιά ξύλα, τους παλιούς μεντεσέδες, κάτι το οποίο κινείται, ξέρω εγώ, κάποιο αεράκι που περνάει. Λοιπόν, μια περίπτωση λοιπόν είναι αυτή. Έτσι. Μια άλλη, ή ξέρω εγώ, άλλα μηχανικά. Κάποιος αέρας, γι' αυτό και προσπαθούμε όταν κάνουμε τέτοιου είδους έρευνες να είναι όσο περισσότερο ελεγχόμενες οι συνθήκες. Να μην υπάρχει αέρας, να μην ένα σωρό πράγματα, για να μπορέσεις να πεις ότι το αποτέλεσμα το οποίο βγάζω έχει κάποιο νόημα, ας πούμε. Είναι ένας καθαρός ήχος τελικά. Ναι. Λοιπόν, και η άλλη περίπτωση είναι η εξής. Είναι η ήχη εκείνη. Εδώ είναι λιγάκι, ας μην με παρεξηγήσουν οι φίλοι τηλεθεατές, είναι ήχοι οι οποίοι παράγονται από τους ίδιους τους ανθρώπους. Όπως? Επειδή θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι μία πανίσχυρη πνευματικά μηχανή, βρισκόμενη πολύ σε κατάσταση μιας πνευματικής έντασης, μπορούν να δημιουργήσουν τηλεκινητικά, τηλεπαθητικά, τέτοιου είδους ήχους. Πώς έχουμε την τηλεκίνηση. Ναι, κατάλαβα. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Μπορεί δηλαδή κάποιος να δημιουργήσει αέρια κύματα μέσα στο χώρο, τα οποία παράγονται από την ενέργεια που εκπέμπει εκείνη τη στιγμή, ικανά να θέσουν σε λειτουργία διάφορες καταστάσεις που να δημιουργήσουν ήχους. Ναι, αυτό όμως θα πρέπει κανείς να το κάνει σκόπιμα, δηλαδή να πάει σε ένα παλιό σπίτι και να δυστυχώς δεν ελέγχονται. Να θέλει η Σόνη και καλά να έχει μια καταγραφή τέτοιου ήχου. Κοιτάξτε κάτι, πολλοί άνθρωποι... Αθελά τους γίνεται αυτό. Ναι, πολλοί άνθρωποι έχω και τέτοιου είδους μαρτυρίες, αλλά βλέπετε ο κόσμος αποφεύγει αυτού τα πράγματα να τα βγάζει στο κοινό, ας πούμε, σε κοινή γνώση. Έχω μαρτυρίες κατά τις οποίες άτομα είχαν τέτοιες ικανότητες χωρίς να το ξέρουν. Και τι, βρισκόντουσαν σε ένα χώρο και παρήγαγαν άθελά τους ήχο? Όχι ότι παρακολουθούσαν. Ένα είδος ενεργειακής κίνησης η οποία έθετε κάτι να παράγει κάποιον ήχο. Ναι, αλλά αυτό το κάναν χωρίς τη θέλησή τους. Ναι, αυτό σας λέω. Και μετά, ας πούμε, ότι προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι συμβαίνει, δηλαδή δεν γνώριζαν ότι οι ίδιοι το είχαν παράγει. Φυσικά δεν το γνώριζαν. Δεν το γνώριζαν. Και μάλιστα αυτού του είδους οι ικανότητες εμφανίζονται περισσότερο σε μια περίοδο νεαρής ηλικίας. Τουλάχιστον αυτό παραδέχονται οι ειδικοί που ασχολούνται με τα παραφυσικά φαινόμενα. Και οι οποίες αυτές ικανότητες, ιδιότητες, εκφυλίζονται με την πάροδο του χρόνου. Όσο μεγαλώνουν, τη χάνουν δηλαδή την ικανότητα. Όσο μεγαλώνουν, τη χάνουν, γιατί ακριβώς ο εγκέφαλος χάνει την παρθενικότητά του, εμπλουτίζεται με γνώσεις και φεύγει από αυτά τα παιδεία πλέον, γίνεται πιο πρακτικότερος, να το πω έτσι. Όμως, έχω μια απορία σε αυτό, κύριε Καλλιωτζή. Μια απορία που έχει να κάνει με το κατά πόσον θα μπορούσε όντως να είναι παρουσίες από κάποια άλλη διάσταση, παρουσίες ανθρώπων που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και μας έρχονται από κάπου αλλού. Αυτό όμως, αμέσως μετά το επόμενο διάλειμμα. Τρίτο και τελευταίο μέρος, λοιπόν, των χρωμάτων του λόγου για απόψε με ένα πραγματικά θέμα εντυπωσιακό από αυτά που αγαπάτε πολύ και πολλές. Ένα θέμα ντυμένο στο μυστήριο και κυρίως ένα θέμα που ηχεί μυστηριωδώς αφού ασχολείται με παράξενους ήχους μέσα στον χώρο χρόνο.
Είχα ρωτήσει κάτι κέριο πριν το διάλειμμα, ναι, κατά πόσον αυτή η παράξενη ήχη, αφού μας εξηγήσατε όλες τις επιστημονικοφανείς ή λογικές περιπτώσεις που μπορεί να τους αφορούν, κατά πόσον οι ήχοι αυτοί όντως, έστω και μία στο εκατομμύριο, θα μπορούσαν να αποδοθούν σε κάτι που μας έρχεται από κάπου αλλού. Ναι, από το υπερπέραν, αυτό που λέμε υπερπέραν, επικοινωνία με τους νεκρούς, έτσι. Ναι, κάτι τέτοιο, ή ναι, από μια άλλη διάσταση. Ναι. Και δεν θα ήταν δηλαδή φεδρό σαν υπόθεση, ναι, να πούμε κάτι τέτοιο. Και εδώ, για να μην δυσαρεστήσω τους θειασόντες του είδους, mm-hmm, θα μπορούσα να πω ναι, mm-hmm, είναι δυνατό να γίνεται. Τουλάχιστον δεν μπορείτε να πείτε όχι, έτσι. Δεν μπορώ να το πω, διότι δεν έχω τα αντίστοιχα προσωπικά εγώ παραδείγματα, mm-hmm, mm-hmm, και συνήθως μιλάω όταν έχω δικά μου παραδείγματα, καταλάβατε. Από εκεί και μετά δέχομαι το κάθε λεγόμενο, mm-hmm, αλλά βέβαια μέσα σε ορισμένα πλαίσια, έτσι, λοιπόν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα σας επανέλθουμε στο συγκεκριμένο μα θέμα. Νομίζω και ότι οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με το είδος λένε ότι ναι, επιστημονικές αποδείξεις δεν έχουμε ατράνταξης, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ίσως, ναι, μία στο τόσο να, ναι, είναι και κάτι άλλο. Ναι, κοιτάξτε, άλλο το η επιστημονική θεώρηση του θέματος και άλλο το να ερευνάς κάτι το οποίο αγαπάς, σας αρέσει ή ενδιαφέρεσαι, έτσι, μην το παρεξηγηθούμε. Όχι, θέλω να πω ότι πάντα, ναι, και η ίδια η επιστήμη κρατάει ένα της χιλής που να λέει, ναι, δεν το ξέρω. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, ρωτήσατε λοιπόν αν είναι δυνατόν να υπάρχουν, mm-hmm, τέτοιου είδους επικοινωνίες. Ναι, από το υπερπέραν. Βεβαίως. Θα μπορούσα να πω ναι. Με ποια σκεπτικό. Εάν θεωρήσουμε ότι είμαστε ένα χημικό ηλεκτρικό εργαστήριο σαν άτομα, άρα δηλαδή παράγουμε κάποια ενέργεια, η ενέργεια όπως ξέρουμε δεν καταστρέφεται, πιθανώς να μετασυντηχιώνεται σε κάποια άλλη μορφή ενέργεια. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν κατά το θάνατό μας, μετά το θάνατό μας, mm-hmm, μάλλον, αυτό που φεύγει, που λέμε ψυχή, mm-hmm, και το οποίο όλες οι θρησκείες προσπαθούν να το εξηγήσουν δίνοντας διάφορες εξηγήσεις με ανάλογους τρόπους, μπορεί λοιπόν αυτή η ψυχή να μεταστοιχιώνεται σε μια άλλη μορφή σε ενέργεια, η οποία, μάλλον η ενέργειά μας, mm-hmm, έτσι, με συγχωρείτε για να μην μπλέκουμε σε άλλους όρους, μπορεί να μεταστοιχιώνεται σε μια άλλη μορφή ενέργεια, η οποία για κάποιους λόγους, για κάποιους λόγους, τώρα πάμε στις ινδουιστικές θρησκείες, mm-hmm, να μην καταφέρει να φύγει, mm-hmm, που λένε, αλλά να εγκλωβίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, εξού και 40 μέρες, έτσι, της χριστιανικής, mm-hmm, που παραμένει η ψυχή εδώ. Ναι, που παραμένει η ψυχή εδώ της χριστιανικής θρησκείας. Για το οποίο γεγονός έχω και μαρτυρίες, mm, ότι βλέπανε το μεταστάντα πριν 40 ημέρες. Και εγώ πολλές φορές, λοιπόν, έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Εμπασχολούμαι, φίλοι μου, ναι, mm-hmm, εντάξει, mm-hmm, παιδιά, mm-hmm, να ζήσετε να το θυμόσαστε, ξέρεις και τα λοιπά, αυτά, ναι, τα σχετικά. Ναι. Λοιπόν, και αυτή λοιπόν η ενέργεια επιστρέφει και κατά το πόσο εμείς θέλουμε, έχουμε το διακαή πόθο, mm-hmm, να έχουμε την επικοινωνία και τη συνέχεια της επαφής και της ανάμνησης, mm-hmm, με το μεταστάντα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι ο χι παραγόμενος ήχος, στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτός που λέω εκ φαντασίας ο εγκεφαλικός και όχι ο ακουστικός. Δηλαδή αποκλείεται να είναι ο μεταστάς που μπορεί να μας επισκέπτεται. Μπορεί να μα. γιατί έτσι όπως το θέτετε, λέτε, ναι, ότι επειδή εγώ έχω χάσει ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και για 40 μέρες η θρησκεία μου με βεβαιώνει ότι μπορώ να έρθω σε επικοινωνία μαζί του γιατί είναι κοντά μου, πιστεύω ότι το ακούω να μου μιλάει. Φυσικά. Αποκλείεται να έρχεται και να μου μιλάει. Να ξέρω τώρα, δύσκολα μου βάζετε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκλείεται, ναι, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Δεν, ναι. Αλλά δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις αυτό, ναι, όλα μπορεί να συμβαίνουν, αλλά αυτό όχι. Ναι, κοιτάξτε, σας είπα, είναι πόσο. Πόσο θέλεις να το πιστέψεις. Πόσο θέλεις να το πιστέψεις, πόσο δεν θέλεις να το πιστέψεις, πόσο πεζός είσαι, πόσο, mm-hmm, ρομαντικός είσαι. Γιατί αυτό, mm-hmm, έχει τη ρομαντικότητά του μέσα. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά θέλω να φύγω από αυτή την χρειά του ρομαντισμού και να έρθω στο κατά πόσον σαν πιθανότητα εσείς ως άτομο που ασχολείται με φυσική και ασχολείται δεν με έχω, τεχνολογία. Ναι, ναι, δεν. Κοιτάξτε κάτι. Η τεχνολογία προς Θεού πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Όσο και ανάπτυξη να έχει εμφανίσει,
ακόμα στον τομέα της παραφυσικής έρευνας, βρίσκεται αρκετά πίσω, mm-hmm. διότι τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε ή υπάρχουν για την έρευνα αυτών των φαινομένων είναι ακόμα μηχανήματα πολύ θορυβώδη ηλεκτρονικά. Τι πάει να πει αυτό? Ότι από τη φύση τους mm-hmm. παράγουν τον λεγόμενο ηλεκτρονικό θόρυβο, ο οποίος είναι κατά τη μεγαλύτερος, όπως λέμε, το κατόφλι θορύβου προς σήμα, είναι κατά τη μεγαλύτερος των υποτιθεμένων σημάτων που θα έπρεπε να παράγουν, που να παράγονται από τα παραφυσικά φαινόμενα. Και έτσι λοιπόν δεν είναι πολλές φορές δυνατόν να καταγραφούν τέτοιου είδους πράγματα. Μάλιστα. Καταλάβατε πολύ λοιπόν. Μην αυτό. Μπερδευόμαστε καμιά φορά, γιατί βλέπουμε και στον κινηματογράφο και διάφορα και κυρίως ακούμε. Ακούμε και ολόκληρα πανεπιστήμια που έχουν εργαστεί. Βεβαίως, βεβαίως. Οι έρευνες οι οποίες γίνονται είναι τεράστιες, δεν είναι. Ναι, δηλαδή υπάρχουν είναι πανεπιστήμια, πραγματικά κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι. Υπάρχουν πανεπιστήματα. Υπάρχει ένας εξοπλισμός. Βέβαια. Οπλεονάριστος. Αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει στο σημείο εκείνο. Καταλάβατε. Η ραδιονική δεν έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο να μπορέσει με απόλυτη σιγουριά να καταγράψει τον θόρυβο, την εικόνα, ξέρω εγώ, του παραφυσικού. Γι' αυτό και θα δείτε ότι υπάρχουν άπειρο το πλήθος προτάσεις συσκευών, τις οποίες μπορεί ακόμα και ένας απλός άνθρωπος να τις χρησιμοποιήσει για να δει αν πράγματι συμβαίνει κάτι επιτυχία πράγματα. Θυμάμαι μια απλή τώρα, ήταν η εξής, σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση. Δεν έχω χρόνο πολύ. Ναι, παρντών. Πολύ γρήγορα. Την άφηνε στο χιόνι, έβαζες και μια σίτα μπροστά ένα εδώ και δήθεν ότι μέσα από εκεί, με την πάρα του χρόνου, εμφανιζόνται μορφές από το υπερπέραν. Ηλεκτρομαγνητικής φύσεως δηλαδή, ότι ήταν αυτά τα όντα. Λίαν εντυπωσιακές οι περιγραφές που είχαμε απόψε. Ο χρόνος μας όμως σίγουρα δεν συμπονά την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Γι' αυτό συντομότατος λακωνικός επίλογος σχετικά με τους μυστηριώδεις ήχους. Ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι για απόψε? Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Μάλιστα. Δεν έχω πολύ να πω σύντομο, τίποτε άλλο. Πολύ σύντομο και περιεκτικότατο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κανιωτή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι μου. Για άλλη μια βραδιά, τα χρώματα του λόγου θα πρέπει να σας αφήσουν, καθότι έφτασαν στο τέλος τους. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε την Ελλάδα. Καλή σας νύχτα.